Πάει συγκριτικά. Πού θα Όχι, πάει αυτή η αυτό ιστορία, δεν ισχύει. Από τη μεριά του ισχύει. Δήμου δεν ισχύει. Όχι, δεν λέω ότι δεν ξέρω ιδιώτες. Δηλαδή, έχει ένα σκυλί, δεν το θέλει. Αυτή Το άλλη πάει, το ιστορία, αφήνει ναι. στη Βασιλική, το αφήνει στο, ξέρω εγώ, στην Παχιά μου, το αφήνει στο κάτω χωριό. Μα να θες και η σχολική έκθεση παιδιού. Ναι, Ότι εγώ και ο μπαμπάς μου είμαστε φιλόζωοι, ναι. το σκυλάκι μας γέννησε 4 σκυλάκια Αλήθεια. και πήγαμε και τα αφήσαμε σε μια πλατεία, σε ένα χωριό που είχε μια λίμνη στην πλατεία και είναι καλοί άνθρωποι και αυτό είναι γεγονός, αλλά θέλει τη Είδες τι σχολική ωραία. έκθεση. Τι ωραία που το παρουσίασε το μικρό, έτσι. Ναι. Και εκεί δεν ξέρεις τώρα τι να κάνεις, να στείλεις το μπαμπά του πιτσιρίκου στον εισαγγελέα, ας πούμε, τι να κάνεις και πώς να δράσεις, δεν ξέρεις. Γιατί υπάρχει και εκεί εντός εισαγωγικών ένας φιλοζωικός νόμος, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τη φιλοζωία. Έχει σχέση με την διαιώνιση κάποιων των ασθενειών, έχει σχέση με τη διαιώνιση της ταλαιπωρίας των ζώων, έχει σχέση με τον αργό θάνατο των ζώων. Καμία σχέση με τη φιλοζωία, κάποια του κομμάτια δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι των αδεσπότων είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν μαζεύω σκυλί άρρωστο, το στυρώνω, το τσιπάρω και το βγάζω στον δρόμο ξανά. Αν διαφωνείς προς αυτό, άρα Όχι. τι... Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχουν Δηλαδή δύο δεν δομές να υπάρχει τομοποιηθεί. νομοθεσία, Θα λες. πρέπει να θεραπευτεί. Ναι. Όχι, η νομοθεσία είναι Ναι. φτιαγμένη πάνω στις επιθυμίες κάποιων συλλόγων και κάποιων ανθρώπων, οι οποίες από επιστημονική άποψη είναι εκτός πραγματικότητας. Η νομοθεσία αυτή. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστή που ζητάει να υπάρχουν ιδιοκτήτες και να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστοί ιδιοκτήτες, δηλαδή που, να μπει το τσιπάκι και να αναγνωρίζεται πια που είναι ο σκύλος. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι σωστός, ότι θα πρέπει τα ζώα, να, ακόμα αν είναι δεμένα, να έχουν ευπρεπείς συνθήκες επιβίωσης. Δεν αντιλέγω στο να κυνηγούνται οι οποιασδήποτε μορφές κακοποίησης των ζώων και σκληρά, με κακουργηματικές πράξεις. Αντιλέγω στο ότι το αδέσποτο είναι μια άλλη ιστορία από το δεσποζόμενο. Και θα πρέπει Μάλιστα. να εξεταστεί με εντελώς διαφορετική λογική. Το σκυλάκι που είναι στο παρκάκι και παίζει δεν έχει καμιά σχέση με το σκυλάκι που είναι στον καναπέ μου. Διότι το σκυλάκι που είναι στον καναπέ μου έχει κάποιον άνθρωπο που το φροντίζει, έχει κάποιον άνθρωπο που το ταΐζει, που το ποτίζει, που του κάνει τις θεραπείες του, που του κάνει ό,τι χρειάζεται. Το σκυλάκι που είναι στην πλατεία, εάν υπάρξει κάποιος καλός άνθρωπος, θα μπορέσει να έχει κάποια βοήθεια. Εάν δεν υπάρξει αυτός ο άνθρωπος, θα ψωφίσει από την πείνα, θα ψωφίσει από τους ψήμους, θα ψωφίσει από τα τσιμπούρια, θα ψωφίσει από μολυσματικές ασθένειες και μέχρι να ψωφίσει θα αποτελεί εστία μετάδοση ασθενειών στα άλλα σκυλιά. Όχι τόσο στους ανθρώπους, στα άλλα σκυλιά. Μάλιστα. Η κατάσταση τώρα ποια είναι, γιατί υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω και αδέσποτα που έχουν ρημάξει τα κοτέτσια και όχι μόνο. Προφανώς είναι πεινασμένα, είτε όπως είπες, δεν έχω καμία σχέση με το σκυλί που έχω στο σπίτι μου και το φροντίζω. Προφανώς θα είναι και πεινασμένα. Τι θα κάνουμε όμως με αυτό, δεν έχουμε και επιθέσεις ανθρώπους, έχουμε επιθέσεις σε ζώα, οικόσιτα. Πώς θα χειριζόμαστε αυτά και τι μπορεί να γίνει. Και μέσω ο Δήμος, εντάξει, κάνει αυτό, ο Σύλλογος, ο Φιλοζωικός κάνει τούτο. Δεν φτάνουν όμως αυτά ή κάτι κάνουμε λάθος. Όχι, Καλά, δεν κάνουν φταίει η λάθος. κοινοτροπία μας. Δεν κάνουν λάθος. Φτιάχνουμε ένα Και... σπιτάκι, ο Φιλοζωικός, το κλέβει ο άλλος, το πάει κάπου αλλού. Κλέβει το βαρέλι του σκυλιού που είναι για να προστασία του αδέσποτου να μην, πώς το λένε, μην βρέχεται. Έχουμε ξεφύγει κι Κλέβει το εμείς ως σκυ... σπιτάκι και το βαρέλι γιατί Ναι. πρέπει να βάλει μέσα τη σκύλα του που θα γεννήσει για να πιάσει μετά τα κουταβάκια. Και επειδή έχει μια υποχρέωση στην κοινωνία, θα πάει και θα εγκαταλείψει τα κουταβάκια σε κάποια πλατεία, γιατί έχει μια υποχρέωση. Τους δώσανε το βαρέλι και το σπιτάκι. Είναι ο ίδιος άνθρωπος
ο οποίος εγκαταλείπει τα σκυλάκια δέσποτα, γιατί είναι φιλόζωος. Ναι. Εντός εισαγωγικών, να μην προσβληθούν και οι πραγματικοί φιλόζωοι. Ναι, αυτός πιστεύει ότι είναι φιλόζωος. Γιατί τα σκυλάκια που γεννήσει η σκύλα του, είναι τόσο καλός άνθρωπος που τα αφήνει στην πλατεία ή στην πλατεία του χωριού ή στο σχολείο απ' έξω, ναι, για να το πάρουν οι άλλοι άνθρωποι και να τα κάνουν να ζήσουν με συνθήκες ανθρώπινες. Την έχει την έκθεση αυτή, την έκθεση του μικρού. Ναι. Την έχεις. Είναι φιλόζωος ο μπαμπάς μου. Ναι, λέω ρε παιδί μου, την έχεις να τη... Όχι, δεν την έχω. Δεν την έχεις. Είναι και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος, ο δάσκαλος ο οποίος εξέλασε την έκθεση, ήταν από τη Βασιλική και όταν έρθει το μικρό πως θα πούνε αυτό το χωριό, προδιόρισε ο μικρός ότι ήταν η Βασιλική. Δηλαδή το παιδί δεν ήθελε να του πει το όνομα του χωριού, αλλά του είπε πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλα, ας πούμε, και κατάλαβε ότι μιλούσε για το χωριό του. Άστα. Ωραία. Τουλάχιστον τα μικρά δεν λένε ψέματα, έτσι. Ναι. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Λοιπόν, οπότε η εικόνα είναι αυτή που έχουμε. Δεν είναι αυτή. Παρόλο που εκεί... Αν δεν αλλάξει ο νόμος, ο φιλοζωικός νόμος, εάν δεν αλλάξουν τον τρόπο τον οποίο δουλεύουν οι Δήμοι, δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα, πάρθηκαν δύο μηχανάκια για ένα σκανιάρισμα για τσίπ. Τα μόνα σκυλιά τα οποία έχουν ελεγχθεί είναι μετά από καταγγελία που πάνε σε βαρέλια και κοιτάζει ο δημοτικός αστυνομικός, κοιτάζει αν δει αν αυτά τα σκυλιά έχουν τσίπ ή όχι. Δεν έχει περάσει στη συνείδηση των πολιτών ότι το σκυλί τους πρέπει να έχει τσίπ. Δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, στα σκυλιά που κυκλοφοράνε στις αγκαλιές ή στα πεζοδρόμια. Και μην γυρίσει κάποιος να πει, το λέει αυτό ο Σπυριδάκης, γιατί ο Σπυριδάκης είναι κτηνίατρος και τον ενδιαφέρει να μπει τσιπάκι. Ας μην έρθουν να το βάλουν το τσιπάκι. Ας τα κάνει δώρο στο κράτος τα τσιπάκια. Έτσι όπως έγινε τιμή με τα τσιπάκια, ας είναι δώρο. Ας τα κάνει δώρο το κράτος. Τουλάχιστον όμως να ξέρουμε ποιο σκυλί ανήκει πού. Και όσοι έχω ένα σκύλο 2-3 χρόνια και στα 3 χρόνια επειδή δεν μου κάνει τον εγκαταλείπω στον δρόμο. Διότι έχουμε και τέτοια, δεν έχουμε μόνο εγκαταλείψεις κουταβιών, έχουμε εγκαταλείψεις και ενήλικων σκυλιών. Και διότι η περιοχή μας είναι τέτοια, η οποία πρέπει να γίνει, διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για κάποιο χρονικό διάστημα να ζήσουν εδώ, υιοθετούν ένα σκυλί και όσο καιρό είναι εδώ καλά, αλλά φεύγοντας τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί πρέπει να πάνε στον τόπο τους ή να πάνε αλλού να δουλέψουν, εγκαταλείπουν το σκύλο της προηγούμενης χρονιάς. Και συνεχίζεται, δηλαδή, και φαύλος κύκλος η κατάσταση, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, σε αυτή τη στιγμή, αυτά τις μέρες τώρα θα γίνει μια παγκόσμια, θα κάνουμε μια παγκρίτια μαζοξιών των υπευθύνων των Δήμων. Ναι. Πότε θα γίνει αυτό. Από την του Κοινωνικού Συλλόγου, για να εκφράσουμε όλοι μαζί την αντίδρασή μας, διότι και σε επαφή που είχαμε τον κύριο Νιωτάκη και με άλλους υπεύθυνους σε άλλους Δήμους, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ιεράπετρας. Δεν μπορεί να ελεγχθεί έτσι η κατάσταση. Ωραία. Οπότε αυτό μας δίνει είδηση τώρα. Θα γίνει η σύσκεψη, συνάντηση κτηνιάτρων. Ναι, στη συνάντηση κτηνιάτρων για τα δέσποτα της Κρήτης. Ο Κοινωνικός Σύλλογος θα προσκαλέσει τους δημάρχους, τους υπεύθυνους των Δήμων της Κρήτης, ώστε όλοι μαζί να δείξουμε την δυσαρέσκειά μας και την αντίδρασή μας σε αυτό που συμβαίνει και στην ύπαρξη νόμου του. Οπότε με στόχο την αλλαγή, αν καταλαβαίνω σωστά, της νομοθεσίας. Με στόχο να υπακουστεί και η επιστημονική κοινότητα. Μάλιστα. Και καλά το κάνετε. Σωστά. Διότι καλή είναι η φιλοζωία, καλή είναι όλα είναι καλά, αλλά υπάρχει από πίσω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλύτερη γνώση της πραγματικότητας και του προβλήματος. Μάλιστα. Οι οποίοι στη δημιουργία αυτού του νόμου δεν εισακούστηκαν, διότι έπρεπε όταν ο νόμος καταρτιθόταν να υπακούει στις βουλές κάποιων κυριών, των βορείων αθηναϊκών προαστίων, έπρεπε να εισακουστεί άποψη της κυρίας Πιπηλή. Ο νόμος αυτός είναι φωτογραφία της κυρίας Πιπηλή. Αλλά αν δεν τα ξέρετε, σας πω και που τον πολλιά δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εντός του Φλεβάρι θα γίνει αυτό. Εντός του Φλεβάρι, πώς το λένε, θα γίνει αυτό.
Για να υπάρξει πίεση, γιατί με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως και στα πλαίσια αυτού του νόμου, τέλος πάντων, δεν γίνεται δουλειά. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. γίνεται δουλειά, Για να εγώ δεν το πράξω. σταματήσουν, είπαμε, και οι επιθέσεις των αδέσποτων, που και αυτά τα καημένα, όταν και τρομαγμένα είναι και πεινασμένα είναι, για φανταστείτε. Μιλάμε, Οπότε Μαρία, για... νιώθουν τον κίνδυνο και επιτίθενται στους ανθρώπους. Θα πρέπει Μιλάμε για λοιπόν να. κληρώσεις. Δεν γίνεται τίποτα. Στηρώσεις θα κάνω και την άλλη εβδομάδα, θα κάνω, στηρώσεις αδεσπότων. Θα στηρώσω για 2 μέρες, θα στηρώνω αδέσποτα. Πάλι άλλη είδηση μας δίνει. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνει Δεν στηρώσεις. πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μόνο σου, Αδέσποτα. όσο ο Μιχάλης Κάτω και κόψε, Πυρηδάκης, θα δηλαδή, στηρώσω ένα αδέσποτα. περίμενε τώρα. Μα δώσ' μας παρακάτω. Θα στηρώσεις ως φορέας κάτι ή ως Όχι, θα στηρώσω ως ιδιώτης. κτηνιατρικό κέντρο Ιεράπετρας. Ως Θα στηρώσω κτηνιατρικό. ως Μιχάλης Πυρηδάκης. Μάλιστα. αδέσποτα όσα μπορέσω τη Ιεράπετρας, εγώ και ένα συνάδελφό μου. Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα. Να το. Αλλά Ποιος είναι ο δεν. συνάδελφος? Είναι συνάδελφος από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Θα μας κάνεις χαμπάρι. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει προσπάθεια, δηλαδή, που πάλι στήσουμε ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία, Καταλαβαίνω. καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Και τα Όπως χρήματα έχουμε αυτά των ξεκινήσει, στηρώσεων και αυτά, ποιος τα πληρώνει? Ο τα Μιχάλης. χρήματα αυτά τα πληρώνουν μια ομάδα εθελοντών της Ιεράπετρας, κάποια βοήθεια, οι εθελοντές αυτοί έχουν κάποια βοήθεια από το εξωτερικό. Τα πληρώνουμε εμείς σαν κτηνιατρίο. Δηλαδή ο καθένας βάζει τον πόναμά Καλά, του και όλοι ναι. μαζί τρέχουμε. Όλοι μαζί. Πέρσι ήταν ένα πολύ μεγάλο, είχαμε στηρώσει 50 σκυλιά σε ένα διήμερο μέσα και 150 γάτες, 110 γάτες, 120, 150 ζώα συνολικά στηρώσαμε. Με δικιά μας χρηματοδότηση. Είχε φτιαχτεί, ήταν ένα πολύ επιτυχημένο project, μια πολύ καλά συντονισμένη κίνηση. Φέτος τα πράγματα θα είναι λίγο πιο χαλαρά, δεν θα Όχι είναι τόσο τόσο... πολλά, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια Όχι πολλά, πάλι, ναι. θα είναι πολλά, αλλά δεν θα έχουμε τους ρυθμούς, τους ζωικούς ρυθμούς με τους οποίους δουλέψαμε πέρυσι 2 άτομα σε ένα διήμερο, 150 ζώα. Είχαμε στήσει μια βιομηχανία πέρυσι, μια επιτυχημένη βιομηχανία και ένα συνεργείο καταπληκτικό είχαμε. Και φέτος ελπιστούμε να είναι κάτι αντίστοιχο, και αλλά με πιο σωστούς ρυθμούς. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε προγραμματίσει πόσα ζώα θα στηρώσουμε. Αλλά θα ξεκινήσει άλλη μια προσπάθεια, θα λέμε. ξεκινήσουμε και θα στηρώσουμε αδέσποτα ζώα. Ναι. Ζώα τα οποία εμείς θα κρίνουμε ότι πρέπει να στηρωθούν, θα τα μαζέψουμε από το δρόμο και θα τα στηρώσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να τη μάθουμε τη. Να μπορεί να βρεθούν θελοντές, Μιχάλη Σπυριδά, και να έρθουν να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτό. Έτσι, μην είστε μόνοι σας. Για τις στηρώσεις εννοώ. Να μας το κάνετε Μαρία, χαμπάρι θελοντές μια έχουν μέρα. βρεθεί. Α, και αν είστε κάποιος οργανωμένοι θέλει να δηλαδή. βοηθήσει, μπορεί να αφήσει σε επαφή με τα κολλήσια τα οποία έχουν αναλάβει την οργάνωση, αλλά δεν αγχωνόμαστε ιδιαίτερα, διότι οι εθελοντές έχουν βρεθεί, τα ζώα έχουν βρεθεί. Οπότε έχει οργανωθεί δηλαδή το σκηνικό, το έχετε οργανώσει, έτσι. Ναι, ωραία. ξέρουμε και την ημερομηνία που θα Πες τα μας όλα με το πραγματοποιηθεί. τσιγκέλι, τα βγάζουμε. αυτό δεν έχει σημασία το πότε θα συμβεί, εφόσον είναι κάτι που δεν μπορεί να παίρνει κάποιο άλλο. Θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται. Δευτέρα και Τρίτη, λοιπόν, στη Ρώσης. Μάλιστα. Καλά, Λοιπόν, καλά, θα τα ξαναπούμε τότε μετά, να μας δώσετε και άλλες λεπτομέρειες. Να ενημερωθούμε, τέλος πάντων, να δούμε πώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τα αδέσποτα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Υπάρχει, η οποία βρέθηκε ναι. πριν από 2 μέρες κάπου στην περιοχή του Περιστερά, πρέπει να βρέθηκε. Ναι. Ήταν μια πάπια η οποία δεν είχε κοινώσει των πτηνών, γιατί ήταν η αγριόπαπια, γρήπη των μισό, πτηνών, μισό, μισό. Ήταν η παθολογικά αίτια, είχε η πετάει από πάπια άλλα. Ήταν πάπια αγριόπαπια ή πάπια μάπια πάπια, ας πούμε. Ήταν Τι πάπια πάπια. Βαρσοβίας. Κατευθείαν από εκεί ήρθε. Είναι, ναι, από τη Βαρσοβία. Λοιπόν, είναι οικόσιτη μεταναστευτικό. Δηλαδή υπάρχουν είδη της τα οποία είναι μεταναστευτικά και είδη της τα οποία είναι οικόσιτα. Α, δηλαδή ήρθε πετώντας, να το πω έτσι, πια. Μπορεί να την έκανε και δεν την έφερε από κανένας. Κάποιο χωράφι δικό μας. Α.
Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτή η πάπια δεν είχε, πώς το λένε, δεν είχε την όσο των... Δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είχε κανένα... καμιά επικινδυνότητα για τη καλά. δημόσια υγεία. Μάλιστα, ωραία, κάνουμε και χιούμορ, και γιατί το πολύ μπράβο σοβαρά στο Λιμεναρχείο για τη δουλειά την οποία κάνει και στο, στην πυροσβεστική υπηρεσία για τη δουλειά την οποία κάνουμε και στη χωροφυλακή και στην αστυνομία για τη δουλειά την οποία κάνουμε σε όσον αφορά τον τομέα δεσποτείας και τον τομέα προστασίας της άγριας φύσης και της άγριας φύσης και ζωής. Μπράβο στις υπηρεσίες αυτές, διότι πραγματικά τρέχουνε και παρέχουν υπηρεσίες. Έχουν γίνει πολλές δράσεις, Μαρία, αλλά δεν εντάξει, κοιτάζω να είμαι κρυμμένος από τα ραδιόφωνα από παντού. Γιατί μας φοβάσαι, καλέ, τι σου κάναμε. Όχι, απλώς είχα κουραστεί. Δεν θέλω να κουράσει και τον κόσμο. Δεν μας κουράζεις, πάντα έχεις ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις. Δεν με ενδιαφέρουν λόγια, με ενδιαφέρει έργα και πράξη. Ναι, σωστά, αλλά εντάξει, πάντα έχεις ένα ιδιαίτερο λόγο που εντάξει, προκαλεί. Θα βγω στο ραδιόφωνο να υπάρχει ουσία και να πω δύο-τρία πράγματα και να ξανακρύψω πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σε αφήσουμε να κρεφτείς. Μιχάλη Σπυρδάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε εκεί Δευτέρα-Τρίτη να καταγράψουμε στο κτηνιατρικό κέντρο τις στηρώσεις που θα γίνουν. Γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει να τα γνωρίζει αυτά, έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει να τα γνωρίζει. Και λέγε, ίσως να αλλάξει και η παιδεία, βρε παιδί μου, να αλλάξει και η νοοτροπία. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ότι τουλάχιστον έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στην προσπάθεια της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Μάλιστα. Που η λύση δεν είναι οι στηρώσεις. Ακουμπάμε, χαϊδεύουμε το πρόβλημα και όχι το χτυπάμε. Η λύση, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί εκ των έσω, το οποίο έσω, ο οποίος έσω μηχανισμός είναι η αλλαγή του φιλοσοφικού νόμου. Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ πολύ, ήθελα να πω. Καλημέρα, καλημέρα, Μιχάλη Σπυρδάκη. Καλό μήνα, μην. Λοιπόν, αυτά με τη... Βγάλαμε αρκετές ειδήσεις από τον Δημοτικό Σύμβουλο μας, τον κύριο Σπυρδάκη, και για τις στηρώσεις που έρχονται, μια είδηση για Δευτέρα και Τρίτη στο κτηνιατρικό κέντρο. Ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια έχει ξαναγίνει. Είναι όλα καλά οργανωμένα προκειμένου να γίνουν όσο γίνεται περισσότερες στηρώσεις για άλλη μια φορά στην Ιερά Πέτρα και... Αυτά. Πάμε ένα διάλειμμα να δούμε τι άλλο υπάρχει. Πριν σας αποχαιρετήσω, ήδη η κυρία Ψιλινάκη Ζέτα είναι εδώ να συνεχίσει την εκπομπή έτσι με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε. I'm the United States. Washington.